Μπροστά στο ίδιο αδιέξοδο, ει ό,τι αφορά στην εξέβρεση προσωπικού για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, αναμένεται να βρεθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά οι ιδιοκτήτε ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλήμματων, καθώ και φέτο καταγράφεται απροθυμία από πλευρά εργαζομένων στον επισητισμό να δουλέψουν σε νησιά και άλλου δημοφιλεί τουριστικού προορισμού. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βόλ, εντοπίζεται στη μη υποχρεωτικότητα εφαρμογή τη κλαδική σύμβαση εργασία στον επισητισμό. Έχει να κάνει με τι συνθήκε εργασία ειδικά σε εποχιακά καταλήματα, τα οποία οι συνθήκε διαβίωση είναι πάρα πολύ δύσκολε. Μιλάμε για συναδέλφου οι οποίοι μένουν και τέσσερι και πέντε και έξι άτομα σε ένα δωμάτιο και γενικώ οι συνθήκε είναι πάρα πολύ άσχημε και γενικώ οι συνθήκε εργασία. Αυτό που πρέπει να δώσει οπωσδήποτε η βαρύτητα είναι να κηρυχθεί η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία υποχρεωτική για να υπάρξει. Ε, μια αφετηρία για εργαζόμενο για να ξεκινήσει για να πάει στα νησιά για να δουλέψει. Διότι και πριν την πανδημία, ή μάλλον μέσα στην πανδημία, είδαμε και πολλού συναδέλφου μα να φεύγουν, διότι οι συνθήκε και γενικά οι όρια αμοιβή οι οποίε ήταν, ήταν πενιχρή μισθή και ήταν ένα λόγο ο οποίο είτε αλλάξαν επαγγέλματα, είτε αλλάξανε χώρα ε, για να προσφέρουν την εργασία του. Τα χρόνια της πανδημίας, το 40% των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισητισμό άλλαξαν επάγγελμα για ευνόητους λόγους. Πέρυσι στον νομό Μαγνησίας, χίλιες και πλέον θέσεις εργασίας έμειναν ακάλυπτες, καθώς οι νέοι κυρίως εργαζόμενοι δεν δέχονται να δουλέψουν σε εξαντλητικά ωράρια και να μείβονται με τον βασικό μισθό. Τι αμοιβέ προβλέπει αυτή η σύμβαση, Πρόεδρε, και τι ωράρια απασχόληση. Το ωράριο του αποσχόλησης είναι το αυτονόητο, είναι υπενθύμερο και 8 ώρε και από εκεί και πέρα είναι αναλόγω με την κατηγορία του κάθε εργαζόμενο, διότι υπάρχουν οι μισθολογικοί πίναγε. Όσο όμω δεν θα αμείβονται με αυτέ και θα αμείβονται με τον κατώτερο, και πολλέ φορέ όχι μόνο τον κατώτερο, αλλά θα δουλεύουν και 10 και 11 και 12 ώρε, όσο δεν θα υπάρχει τήρηση ωραρίο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να πάει για να, για να εργαστεί και να μην μιλάμε για 60, 70, 80 ώρε την εβδομάδα με, με πολλαβές, τι. 600-700 ευρώ. Αν θέλουν τέτοιε εργαζόμενε, νομίζω ότι δεν πιστεύω να βρεθεί καμία αγορά την οποία θα μπορούσαν να του ικανοποιήσουν.